Σκηνικό πολέμου θύμιζε τη νύχτα εγκαταλελειμμένο ξενοδοχειακό συγκρότημα στην περιοχή του Δήμου Χερσονήσου με πάνοπλους Αμερικανούς, Έλληνες αλλά και κριτικούς κομάντων να υλοποιούν ένα από τα πιο εντυπωσιακά κομμάτια της διακρατικής άσκησης Jackal Stone που βρίσκεται σε εξέλιξη στο νησί. Κομάντο των ειδικών δυνάμεων με υπερσύγχρονο εξοπλισμό και διόπτερες νυχτός εισέβαλαν στο κτίριο στο πλαίσιο της άσκησης, η οποία ξεκίνησε να εκτελήσεται εδώ περίπου στις 10 το βράδυ. Ο φακός της Crete TV βρέθηκε στο χώρο που έχει μετατραπεί σε πραγματικό πεδίο μάχης από τα σημάδια της παρουσίας των ειδικών δυνάμεων που έζωσαν το κτίριο περίπου στις 10 το βράδυ και ολοκλήρωσαν το σενάριο της εισβολής στα μεσάνυχτα. Με διόπτρες νυχτός και βομβίδες κρότου λάμψης, οι κομάντο έκαναν τη νύχτα μέρα, εισβάλλοντας το χώρο που είχε διαμορφωθεί κατάλληλα για τις ανάγκες της άσκησης κάτω από άκρα μυστικότητα, παρά το γεγονός ότι ο χώρος βρίσκεται κοντά στον αστικό ιστό. Έκπληκτοι λιγοστοί κάτοικοι της περιοχής που αντιλήφθηκαν τον αστυνομικό κλειό έβλεπαν τους κομάντο με διόπτρες νυχτός και υπερσύγχρονο εξοπλισμό να εισβάλλουν από κάθε πλευρά του κτηρίου, τη στιγμή που μικροεκρήξεις και πυροβολισμοί αντιχούσαν σε ακτίνα πολλών χιλιομέτρων. Έβλεπα βαν και μπαίνανε και ήταν ένας άνθρωπος εκεί και μου λέει μην ανησυχείς. Επιλέξανε αυτή την άσκηση γιατί ήταν βράδυ σε έρημη περιοχή, γι' αυτόν τον λόγο και δεν το κάνανε καλοκαίρι. Και πήγαν στην οικοδομή, μια λίγα μέτρα μακριά από εδώ και κάνα ασκήσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες της Crete TV, στο κτίριο αυτό θεωρήθηκε ότι είχαν καταφύγει τζιχαντιστές που συμμετείχαν στην πειρατεία που έχει εκδηλωθεί ανοιχτά της Κρήτης όπως προβλέπει το βασικό σενάριο της άσκησης. Φοβήθηκα στην αρχή, είναι κάτι επικίνδυνο, καμιά ληστεία, κανένας δόλο. Τίποτα έτσι τρομακτικό, αλλά μετά μου εξήγησε ένας αστυνομικός που πηγαινόταν εκεί. Απλά ακουγόντουσαν πυροβολισμοί. Όλοι οι τρομοκράτες που βρέθηκαν στους χώρους του ξενοδοχείου εξουδετερώθηκαν, όμως ο αρχηγός του πύρινα των τζιχαντιστών δεν εντοπίστηκε, με τους άνδρες των ειδικών δυνάμεων να εξακολουθούν να τον καταδιώκουν σε όλη την Κρήτη, όπως προβλέπεται για τα επόμενα 2-24 ώρα της άσκησης.